η έκδοση Scout στο Octavia με το τετρακίνητο σύνολο δίνει ένα αυτοκίνητο κατάλληλο για όλες τις δουλειές, με πολλούς χώρους, πολύ καλή ασφάλεια και εδώ στην έκδοση Diesel 1,6 αξιοπρεπείς επιδόσεις. Λίγο ψηλότερο από το μοντέλο της Μπερλίνας, 17 εκατοστά από το έδαφος απόσταση. Βλέπουμε το πίσω μέρος που έχει βελτιωθεί και ο τρόπος με τον οποίο περνάει τα δύσβατα σημεία. Παρατηρούμε χαρακτηριστικά το χώρο πίσω των αποσκευών αλλά και τις ράγες οροφής. Ένα αυτοκίνητο ελευθέρου χρόνου που ταυτόχρονα μπορεί να κάνει άνετα και τις αστικές καθημερινές μετακινήσεις. Το αυτοκίνητο, ενώ θεωρητικά είναι στη μεσαία κατηγορία, πρακτικά για την Ελλάδα είναι μεγάλο αυτοκίνητο που μπορεί να χωρέσει όλη την οικογένεια, πράγματα, αλλά και να διεκπεραιώνει και επαγγελματικές ανάγκες που έχουν όγκο φόρτωσης. Όπως βλέπουμε, ανοίγει βαριά πόρτα με την βοήθεια ηλεκτροκινητήρα. Φωτιζόμενος εσωτερικός χώρος αποσκευών με πρακτικούς γάντζους για να κρεμάει κανείς αντικείμενα. Βλέπουμε το βάθος που έχει ο χώρος των αποσκευών και η δυνατότητα για μακριά αντικείμενα, θα δούμε τώρα στη συνέχεια, όπως 12 βολτ εδώ πίσω παροχή, και από αυτά τα δύο κουμπιά μπορεί να ρίχνει κανείς και τα καθίσματα. 610 λίτρα είναι ο χώρος των αποσκευών όπως τον βλέπουμε, ενώ μπορεί να αυξηθεί έως τα 1740, γι' αυτό προείπαμε και την κάλυψη για επαγγελματικές ανάγκες. 205-55-16 είναι η ρεζέρβα, μεγάλος τροχός, τη στιγμή που το αυτοκίνητο φοράει 225-50-17 στην έκδοση αυτή με τις στιβαρές αλουμινένιες ζάντες που βλέπουμε εδώ, ενώ μπορεί να παίρνει πολλές διαφορετικές διαμορφώσεις ο εσωτερικός χώρος σε συνάρτηση με τα άτομα που μετακινούνται και τα πράγματα. Θέση οδηγού που εύκολα διαμορφώνεται σε όλα τα αναστήματα και μπορεί κανείς να βρει αυτό που του ταιριάζει. Άριστης ποιότητας υλικά. 6 σχέσεις στο κυβότιο. Νέας γενιάς όργανα και πολύ χρηστικές οι πληροφορίες που δίνει συνεχώς στον οδηγό. Λεπτομέρεια από τα πεντάλ που είναι κατάλληλα για να πατήσει κανείς και με κάπως λασπωμένα υποδήματα. Πίσω είναι γνωστός ο άφθονος χώρος, είναι παρεμοιώδης η άνεση του Σκόντα στην έκδοση αυτή, κάτι για το οποίο φροντίζει και βέβαια το μεταξόνιο που είναι 2,68. Με αυτό το κουμπί κλείνει ο χώρος των αποσκευών. Και έχουμε περάσει από κάτω που βλέπουμε τα πίσω ημιαξόνια με το διαφορικό που είναι και το χαρακτηριστικό του Octavia Scout. Ενώ έχει ληφθεί μέρημνα κάτω από το αυτοκίνητο αλλά και σε άλλα σημεία η προστασία από νερά να έχει όλα τα στάνταρ των αυτοκινήτων 4x4, που σε συνδυασμό με το λίγο αυξημένο ύψος που είπαμε και πριν, να δίνει τη δυνατότητα στον οδηγό να κάνει το κάτι παραπάνω και να μπορεί εύκολα να κινηθεί και σε μέρη που πηγαίνουν μόνο τα αυτοκίνητα 4x4. Βέβαια δεν είναι αυτοκίνητο εντελώς εκτός δρόμου. Παραμένει όμως οπωσδήποτε ένα αυτοκίνητο ελευθέρου χρόνου σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα που έχουμε ήδη πει. Φωτιστικά σώματα με LED
μπρος-πίσω. Περισσότερο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει στο οδηγικό τομέα του αυτοκίνητο και αυτό θα δούμε ευθύς αμέσως. Με τα 1600 κυβικά η έκδοση αυτή, τα 81 kW, αρκετή ροπή από χαμηλά και το εξάρκι βότιο είναι ένας καλός συνδυασμός για να κάνει κανείς πολλά πράγματα. Πιο ενδιαφέρουσα είναι η 5ης γενιάς τετρακίνηση στο 3ης γενιάς Skoda Octavia εδώ που δοκιμάζουν. Το αυτοκίνητο καταναλώνει γύρω στα 5 λίτρα συμπλήνω κατασκευαστής την λίγο χαμηλότερα. Κάτι το οποίο πάρα πολύ δύσκολα και σε ιδανικές συνθήκες μόνο μπορεί να πετύχει κανείς. Ενώ σε ταξίδι που κάναμε αρκετά χιλιόμετρα, πάνω από 1000, διαπιστώσαμε ότι μπορεί κανείς να κινείται και με 5,5-6 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα, αλλά με αρκετά υψηλές ταχύτητες. Στα όρια των κάτω των 5 λίτρων, εάν κινείται κανείς σταθερά και μέχρι τα 110 χιλιόμετρα. Αυτό που μας άλυψε όμως περισσότερο από όλα ήταν ο τρόπος που στέκεται το αυτοκίνητο πάνω στον δρόμο, ο τρόπος που είναι κατανεμημένο το βάρος. Εδώ περάσε μια σκαλοπάτη πάνω από 20 πόντους χωρίς να βρει, και η δυνατότητα που έχει να κρατάει κανείς υψηλές μεσορίες ταχύτητες τη στιγμή που στην άσφαλτο έχει ελάχιστη υποστροφή, με πολύ μικρές κινήσεις όπως βλέπετε στο τιμόνι μπορεί κανείς να το κρατάει ακριβώς εκεί που θέλει στην τροχιά του. Βέβαια χρειάζεται λίγο προσοχή άμα πάει κανείς υπερβολικά εκτός ορίων, διότι οπωσδήποτε ένα αυτοκίνητο που έχει μεγάλη μάζα ζυγίζει λιγότερο από 1,5 τόνο. Βέβαια έχουν γίνει προσπάθειες για μείωση του βάρους σημαντικές και τα ηλεκτρονικά συστήματα ευστάθειας που έχει, ενώ και το ηλεκτρονικό μπλοκέ όπως λέμε, και αυτά λειτουργούν καλά στις περισσότερες των συνθήκων. Το αυτοκίνητο έχει σύστημα start και stop με το πάτημα του συμπλέκτη. Εάν ανοίξουμε την οθόνη, έχει τις δυνατότητες επιλογής όπως βλέπετε για κινητά, τηλέφωνα και λοιπές συσκευές. Εάν πάμε στο μενού, δεν έχει αυτή η έκδοση σε αυτή που μας έχει δοθεί για test drive το σύστημα επιλογής, όμως μπορεί να προσθεθεί. Και αν πάει κανείς στο όχημα, βλέπει όλες τις πληροφορίες, μπορεί να έχει όπως λίτρα ένα 100. Εδώ το πιέσαμε διότι υπάρχει και το πρόγραμμα. Επιλέγει κανείς τρία είδη προγράμματος. Εδώ το είχαμε στο Sport τώρα. Υπάρχει το Normal και υπάρχει και το Eco, το οποίο είναι προσανατολισμένο στη χαμηλή κατανάλωση. Και μάλιστα σε αυτή την περίπτωση, εάν κανείς κινείται, εμφανίζεται στο το πόσο οικονομικά οδηγάει κανείς και σε καθοδηγεί και στην αλλαγή των ταχυτήτων. Τώρα εδώ βρισκόμαστε όπως βλέπετε στην Πάρνηθα, είναι γεμάτη από ελάφια. Δέκα δευτερόλεπτα περίπου τα 0-100 και γύρω στα 200 η τελική ονομαστική. Λίγο ενδιαφέρον αυτό, το κυριότερο είναι ότι είναι ένα ασφαλές αυτοκίνητο που μπορεί κανείς να κινείται αρκετά οικονομικά με βάση όλα τα δεδομένα, να πηγαίνει και τις εκτός καθιερωμένων διαδρομές του. Εδώ έχουμε και τη δυνατότητα, εάν πάμε στο mode, να βάλουμε και το off-road.
Έχουμε βάλει πίεση 40 στα ελαστικά. Η πρώτη είναι αρκετά κοντή, αλλά όχι τόσο κοντή όσο τώρα πατάμε και συμπλέκτη. Καταφέραμε όμως να μπούμε σε ένα σημείο που θεωρητικά δεν μπαίνει αυτοκίνητο. Τώρα θα αφαιρέσουμε, έχει και για την κλίση από το έδαφος, έχει σύστημα, βάζουμε στο normal. Άποψη για ένα αυτοκίνητο το οποίο πέρα από την καθημερινή μετακίνηση και όλες τις ανάγκες που μπορεί να έχει κανείς, μπορεί να κάνει και την εκδρομή αλλά και το κάτι παραπάνω. Εδώ είμαστε σε δρόμο κλειστό στην κυκλοφορία. Όπως βλέπουμε, άμεσα ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις και τώρα δεν είμαστε και στη σπόρε επιλογή, είμαστε στο normal. Θα ξαναβάλουμε την off-road επιλογή. Διότι εδώ υπάρχει μόνο ένα πέρασμα για να μπορέσει κανείς να βγει σε εκείνο το δρόμο. Βλέπουμε χωρίς να βρει καθόλου κάτω το αυτοκίνητο, παρότι απέχει μόνο 17,1 εκατοστά. Βάζουμε πάλι το normal πρόγραμμα. Εδώ έχει ένα γερό νεροφάγωμα, το οποίο επίσης πέρασε χωρίς να βρει κάτω. Περισσότερο όταν το οδηγήσετε κι εσείς.